Καλησπέρα σας. Είμαι ο Πάνος και σήμερα θα έχουμε το πρώτο story time στο κανάλι το The Upgrades. Όπως θα δείτε και στον τίτλο, σήμερα θα σας πω λίγο την ιστορία, το πώς πήρε το αυτοκίνητο, φτιάξαμε την οθόνη, που αλλάξαμε την μπαταρία κτλ. Λοιπόν, εγώ πριν, από το που πήρα το δίπλωμα και μετά, δηλαδή από το 2009 και μετά, είχα ένα Mitsubishi Colt CZ3. Κάποια στιγμή, τότε που ήταν η εποχή που πέραν όλοι diesel και τα λοιπά και ήταν να πάνε σε πιο οικονομικά αυτοκίνητα σε φάση για κατανάλωση καυσίμου και τα λοιπά, εγώ ήθελα να πάω σε κάτι παραπάνω. Και λοιπόν, έψαχνα να βρω, γιατί ήμουν πολύ ευχαριστημένος με το αυτοκίνητο σε φάση από την αξιοπιστία του και τα λοιπά. Τώρα μιλάμε για το 2013, δηλαδή οπότε το είχα σχεδόν 4 χρόνια, είχα κάνει κάποιες αλλαγές και στο προηγούμενο, και εφόσον ήταν μικρή διαφορά στην τιμή από την να πάρεις ένα μεταχειρισμένο σχέση με πώς πουλιώτησαν τότε τα 1300, ήταν 1300 αυτό, και επειδή όλοι ψάχναν να βρουν πιο οικονομικό αυτοκίνητο, όλοι αλλάζαν από τα μεγάλα και πηγαίναν προς τα μικρά, οπότε τα μικρά, αυτά που ήταν πιο λίγα κυβικά και πιο λίγα άλογα, ήταν εύκολο να τα πουλήσεις, γιατί τα παίρνε, τα ζητάγανε πάρα πολύ. Ενώ αυτά που ήταν πιο γρήγορα, ουσιαστικά με περισσότερα άλογα και περισσότερα κυβικά, τα αποφεύγανε. Οπότε είχαν πέσει τιμές αυτά και είχαν ανέβει στα μικρά. Λοιπόν, το δικό μου βρήκα, ήταν, νομίζω το πούλησα είτε Ιούνιο είτε Ιούλιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Βρήκα κάποιον να το αγοράσει, το πήρε. Και μετά έψαχνα να βρω το δικό μου. Είχα βρει ένα πολύ καλό, σύμφωνα με τις φωτογραφίες στο car, που ήταν όμως στα Γιάννηνα. Σημειώστε το, στα Γιάννηνα. Γενικά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, δηλαδή, που ψάχνα το Colt, το CZ3, το Mitsubishi, υπήρχαν έχουν βγει πολύ λίγα. Έχουν βασικά πουλήσει πολύ λίγα στην Ελλάδα. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο να βρεις κάτι καλό και εγώ ήθελα συγκεκριμένα να μην είναι φτιαγμένο τίποτα τέτοιο, να είμαι τελείως μαμά. Οπότε ήταν δύσκολο να βρω κάτι εδώ στην Αθήνα. Έψαχνα και το καιρό δηλαδή για να δω, και πριν πουλήσω το άλλο σκεφτείτε ακόμα έψαχνα. Δεν είχα βρει κάτι. Και παίρνω την απόφαση τελικά να πάω τώρα, αυτό ήταν Αύγουστο 2013, να φύγω από εδώ Αθήνα και να πάω στα Γιάννηνα για να το δω. Να το δω και να το πάρω. Λοιπόν, κοίτα να πάμε στα Γιάννηνα. Έπρεπε να είμαι εκεί, ήθελα να ήμασταν πρωί. Έτσι, στο μπορούσα να το δω και να κάνω όλες τις διαδικασίες. Έπρεπε να ήταν και καθημερινή και όλες για να μπορούσε να γίνει μεταβάσεις κτλ. Γιατί είχαμε λύσει ήδη με το παιδί που το είχε. Το βράδυ ήταν να φύγουμε κατά τις 3 η ώρα, ή 3 ή 4 κάπου εκεί να φύγουμε, για να μπορέσουμε να προλάβουμε να είμαστε εκεί το πρωί. Να είμαστε το πρωί στα Γιάννηνα, γιατί θέλει γύρω στις 5-6 ώρες. Και φύγαμε με τον αδερφό μου γύρω στις 3, νομίζω κάπου εκεί. Οπότε επίσης δεν είχαμε προλάβει να κοιμηθούμε καθόλου, γιατί πήγε 12, πήγε 1, μετά εγώ είχα το άγχος κιόλας το τι θα γίνει και πώς θα πάρει, γιατί δεν είχα ξανακάνει κιόλας και αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, είχα κάνει τη διαδικασία που πούλησα το άλλο, αλλά όχι να δω πώς αγοράζει αυτοκίνητο, το τι θα ήταν το αυτοκίνητο, η διαδρομή, τα πάντα. Και ξεκινάμε, φτάνουμε εκεί γύρω στις 8:30-9. Ήταν να πάμε το αυτοκίνητο αρχικά να το δούμε στη Mitsubishi εκεί, την αντιπροσωπεία ουσιαστικά του στα Γιάννηνα, για να δούμε, να δούνε λίγο από κάτω και τα λοιπά, αν μπορεί να φανεί τίποτα, αν τσέκαλε και δάση και τα λοιπά. Λοιπόν, φτάνουμε, βλέπω το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο μεταξύ ήταν τίγκα στο χώμα, δηλαδή τελείως βρώμικο. Έπαθε ένα σοκ αρχικά, γιατί είχαμε κάνει τόσα χιλιόμετρα, τόσες ώρες κτλ. Για να πάμε να δούμε το αυτοκίνητο, και ήταν σε χάλια κατάσταση εξωτερικά τουλάχιστον, εμφανισιακά. Το βλέπουμε, το σηκώνε πάνω σε κάτι εκεί πέρα στην αντιπροσωπεία. Το βλέπουνε, μου λένε εντάξει, μου λέει το αυτοκίνητο τώρα δεν θέλουμε να δούμε κάτι στο μοτέρ κτλ. Γιατί δύσκολα παθαίνουν κάτι αυτά. Το σέρβις θα έκανε εκεί στην αντιπροσωπεία, όπως μου είπανε. Βέβαια δεν είχε book service. Οπότε το βλέπω καλύτερα, του λέω άμα είναι πάνω να το πλύνουμε κάπου για να μπορέσω να δω τι παίζει και κανονικά στο χρώμα και σε όλα αυτά, γιατί δεν φαίνονταν τίποτα σκεφτείτε, μιλάμε χώμα, όχι αστεία, χώμα. Είδα και είχε ήδη κάποιες γρατζουνιές γύρω γύρω που φαινόντουσαν ακόμα και έτσι. Πάλι καλά χτυπήματα δεν είχε,
είχε κάτι βαφυλωμάδα και τα λοιπά από φυσική χρήση, εντάξει, λογικό ήταν κιόλας. Αλλά είχε και καλή τιμή σχετικά με τα άλλα που κυκλοφορούσαν και ήταν και σε καλή κατάσταση και ήταν και μαμά. Αυτό ήταν το καλύτερο. Οπότε φύγαμε, πήγα σε ένα πλυντήριο, το πλύναμε και εκεί είδα τώρα λίγο πιο λεπτομερό. Παιδιά, το αυτοκίνητο μέσα, αντί για πατάκια, να καταλάβετε λίγο, είχε μοκέτα. Χαλί βασικά, όχι μοκέτα. Όλο όσο είναι κάτω, εκεί που είναι το κάθισμα κάτω και τα λοιπά, στα πετάλια και τα λοιπά, ήταν όλο μοκέτα. Ένα χαλί τέτοιο, τόσο. Και δεν πάτε και καν ο συμπλέκτης, το πετάλι του συμπλέκτη, δεν πάτε και καν μέχρι κάτω. Δεν μπορούσε να φτάσει γιατί σταμάταγε στο χαλί. Το πάνω το ταμπλό είχε τόσο χώμα. Όλο το αυτοκίνητο ήταν λες και ήταν ρυπωμένο, παρατημένο κάπου, με ανοιχτές τις πόρτες έτσι. Εννοείται μέσα βρώμικο κτλ. Αλλά φαινόταν ότι δεν είχε φθορές. Στα λίγο στο κάτω, νομίζω το οδηγού είχε μια φορά που εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό σε όλα τα κόλτ είναι έτσι. Αλλά γενικά όλα φαινόταν ok. Δηλαδή όταν θα καθάριζε, θα φαινόταν μια χαρά. Το μοτέρ από ό,τι είδα και αυτό, τέρμα, σκόνη, χώμα. Αυτό ήταν καλό. Αυτό χάρηκα που το είδα έτσι. Γιατί όταν είναι καθαρό το μοτέρ ή τίποτα τέτοιο, σημαίνει ότι είναι προσεγμένο, αλλά μπορεί να έχουν γίνει κάποιες μετατροπές. Οπότε εγώ αυτό δεν ήθελα να υπάρχει. Οπότε μια χαρά. Λέω εντάξει, υπήρχαν κάποια χτυπήματα, είχε κάτι θέματα, εντάξει, οι ζάτσες τελεπετραγραψουνισμένες, λάστιχα ήταν για πέταμα, όταν λέμε για πέταμα, για πέταμα, οπότε χρειάζονταν σίγουρα αλλαγή τα λάστιχα, δεν είχε συναγερμό. Εντάξει, και αυτό το αυτοκίνητο που ήταν στα Γιάννα, τώρα φτάνει και σε ένα χωριό στα Γιάννα, οπότε δεν πολύ νοιαζόντουσαν για συναγερμούς τα λοιπά, το είχαν μόνο με κλείδωμα. Πάλι καλά είχε και τα δύο κλειδιά, οπότε εντάξει, τουλάχιστον ήμασταν safe εδώ το θέμα. Δεν φαινόταν, τα φανάρια και αυτά ήταν λίγο κυτρινισμένα αφού ήταν παρατημένο το αυτοκίνητο, είχε κάποια χτυπήματα στις πόρτες. Τώρα γενικά λείπανε τα αυτοκόλλητα, τα σήματα κτλ. Πίσω, δηλαδή δεν είχε μόνο τη Mitsubishi, δεν είχε το Colt και το Suzuki που γράφει, ήταν βγαλμένα. Αλλά όλα τα άλλα ήταν μαμά, δηλαδή όπως τα ήταν κανονικά, δεν είχε αλλάξει τίποτα. Και λοιπόν φεύγουμε και εντάξει, αποφασίζουμε θα το πάρω. Φεύγουμε να πάμε εκεί στα Γιάννα. Τώρα εντωμεταξύ, εγώ τώρα σε ξένη πόλη δεν ήξερα ούτε πού να πάω τίποτα. Ο αδερφός μου με είχε παρατήσει, είχε πάει μια βόλτα μέχρι να τελειώσουμε τις ιστορίες, γιατί έπρεπε να πάμε εμείς οι δύο με την ιδιοκτήτρια ουσιαστικά. Γιατί κανονικά το είχε το αυτοκίνητο, ο γιος το οδηγούσε παλιότερα και μετά το οδηγούσε αυτή. Οπότε αυτή ήταν γύρω στα 55-60 και μεγαλύτερη, να σας πω. Οπότε το αυτοκίνητο το είχε μόνο για να πηγαίνει για ανάγκη σε δουλειές που ήθελε. Τέτοια φάση. Πήγαμε στην τράπεζα αρχικά να βγάλουμε τα λεφτά από ό,τι θυμάμαι. Για να μπορούσε να τη τα δώσω σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία που είχα κάνει με το γιο της, γιατί και αυτή δεν ήξερε καν. Με το γιο της τα κάνουν σαν τα οικονομικά και όλα αυτά. Μα αυτή ήταν απλά για να πάμε να κάνουμε διαδικαστικό γιατί ήταν στο όνομά της το αυτοκίνητο. Πήγα μετά στο Υπουργείο για να κάνουμε τη μεταβίβαση. Πάλι καλά τότε το μεταξύ στην Αθήνα, άμα ήθελες να κάνεις μεταβίβαση στο αυτοκίνητο, δεν μπορούσε να βγάλεις την άδεια κανονικά σε χαρτί αυτό το πράσινο που βγαίνει. Πράσινο, ναι, πράσινο. Σε πράσινο την έβγαζε σε ένα Α4 που ήταν για πέταμα. Και το έπαιρνε μετά από 2-3 μέρες. Όμως, πάλι καλά, όμως, επειδή ήταν επαρχία, υπήρχαν άδειες. Οπότε σου έβγαζε εκείνη τη στιγμή απευθείας. Δώσανε και κάτι χαρτιά που χρειάζονται, αν έχει εξοφληθεί το αυτοκίνητο κτλ. Έγινε η μεταβίβαση. Όλα ok. Φεύγουμε, όπως είπα, πήγαμε και στην τράπεζα και έγινα και η μεταφορά των χρημάτων για να γίνει η πληρωμή του αυτοκίνητου. Μπαίνω, εντωμεταξύ, πριν, όταν πήγαμε να παρκάρουμε, μου λέει η ίδια. Ότι μου λέει αν μπορείς να παρκάρεις το αυτοκίνητο, γιατί μου λέει επειδή είναι βαρύ το τιμόνι, εγώ δεν μπορώ να το παρκάρω. Οπότε καταλάβατε σε φάση ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο και τι χρήση μπορούσε να το κάνει. Τουλάχιστον ό,τι είδα εγώ, τώρα δεν ξέρω τι γινόταν πιο πριν. Και λοιπόν, πληρώθηκαν τα πάντα, μπαίνω στο αυτοκίνητο την πρώτη φορά για να φύγω. Έχω πάθει σοκ εδώ μεταξύ. Έχω κάνει όλες τις διαδικασίες αυτές που δεν είχα ξανακάνει τη ζωή μου. Ήμουνα σε ένα άκυρο μέρος τώρα που δεν ήξερα καν που είμαι και τι κάνω. Παίρνω το αυτοκίνητο στα πρώτα. Θα το βάζω μπροστά βασικά. Πάω να φύγω. Μου είχαν τεράστια εντύπωση το αυτοκίνητο. Το ότι ήταν ενώ είχα το ίδιο, δηλαδή παρόμοιο με αυτοκίνητο, Colt τα πάντα, δηλαδή δεν άλλαζε κάτι εσωτερικά. Δηλαδή μόνο το τιμόνι και κάτι άλλες διαφορές είχε. Μοτερικά ήταν πιο πολύ μεγάλη διαφορά. Το παίρνω. Βγαίνω στο δρόμο. Το αυτοκίνητο, εν τω μεταξύ, ο δίσκος ήταν χάλια. Χάλια, δηλαδή δεν μπορούσε να ξεκινήσεις. Τα φρένα χάλια.
Δηλαδή το καταλάβαινες ότι εντάξει, πριν έχει αλλάξει ποτέ τα κάκια δίσκους τίποτα. Δεν πήγαινε καν ευθεία. Δηλαδή το έπαιρνε στο αυτοκίνητο, πήγα σε κάτι λίγο έτσι να... Όταν ξεκίνησε και τα λοιπά, το πήγα στον δρόμο. Το αυτοκίνητο έχανε, έστριβα αριστερά, πήγαινε αριστερά, κάπου έχανε και τα λοιπά. Φτάνουμε λίγο έξω, εντωμεταξύ που είχαμε συναντηθεί το πρωί, που ήταν η αντιπροσωπή της Mitsubishi. Λίγο πιο έξω που ήταν για να φύγουμε από τα Γιάννα. Γιατί λέμε θα φύγουμε από τα Γιάννα, δεν έχει νόημα, αφού το πήρα το αυτοκίνητο. Παίρνω τηλέφωνο του αδερφού μου, έρχεται και ο αδερφός μου. Έχω παθεί σοκ εντωμεταξύ. Γιατί λέω τι είναι αυτό που πήρα τώρα. Γιατί είχα φτάσει εκεί πέρα και αν δηλαδή το βλέπα στην Αθήνα, υπήρχε πιθανότητα να μην το είχα πάρει. Γιατί το σκεφτόμουν πολύ, γιατί είχε πολλές γρατζουνιές, τα λάσκα ήταν χάλια, οπότε θα χρειαζόταν. Καλά, τα λάσκα τα είχα υπολογίσει πάνω κάτω ότι θα χρειαστούν. Αλλά είτε από τα άλλα, δηλαδή τα κάκια, δίσκους και αυτά όλα ήταν όλα χάλια. Φαινόταν δηλαδή αυτά και εμφανισιακά, γιατί είχε πατούρα το δισκόφρενο. Και λέω τι πήρα τώρα. Άρχισα να παίρνω τηλέφωνο τώρα φίλους μου να τους πω που είχαν και αυτό το αυτοκίνητο, να μου πούνε αν αυτό είναι έτσι, είναι σκληρό το τιμόνι. Το τιμόνι του μου φάνηκε πέτρα. Και λέω, εντάξει, έχει πρόβλημα. Καμιά κρεμαγέρα τίποτα τέτοιο και ακόμα δεν ξεκινήσαμε, θα έχω προβλήματα. Και άρχισα και έπαιρνα όποιον ήξερα που είχε το αυτοκίνητο και του έλεγα είναι αυτό έτσι είναι εκεί. Πάλι καλά με ηρεμήσαν, μου είπαν ότι δεν είναι κάτι παράξενο και είναι φυσιολογικό. Και περιμένω να έχω πάρει τον αδερφό μου, ότι είμαι εξτρελαμένος, γιατί του λέω είναι χάλια και τι βλακεία έκανα κτλ. Έρχεται και αυτός με ηρεμή και μου λέει εντάξει δεν έχει τίποτα, μια χαρά είναι. Και φεύγουμε για την επιστροφή. Πάω, το πρώτο πράγμα ήταν βασικά να βάλουμε βενζίνη, γιατί δεν είχε τίποτα εννοείται μέσα. Σιγά μην είχαν βάλει και βενζίνη. Πάω σε ένα βενζινάδικο και λέω κάτσε να δω και τα λάστιχα, να δούμε λίγο τι παίζει. Αρχικά είχε 4 και τα 4 ήταν διαφορετικά τα λάστιχα, όλα. Κανένα δεν ήταν ίδιο, όλα σε άθλια κατάσταση, όλα. Είναι σε φάση αυτό που σου σκάει το λάστιχο και σου λέει ο βενζινάς έχω ένα τάδε, βάλ το πάνω για να μην μείνεις. Όλα διαφορετικές πιέσεις. Τελείως διαφορετικές πιέσεις. Το ένα τέρμα, ξέρω εγώ, τα άλλα τέρμα άδεια. Οπότε γι' αυτό έχανε και πάρα πολύ. Και πήγαινε αριστερά-δεξιά το αυτοκίνητο. Φουσκώνω τα λάστιχα, βάλαμε βενζίνη. Εντωμεταξύ το αυτοκίνητο πάλι, δηλαδή οδηγικά, ήταν παράξενο στον δρόμο. Γιατί ήταν διαφορετικά φθαρμένα τα λάστιχα, ήταν άκυρα μεταξύ τους. Εντάξει, πάλι καλά ήταν τα ίδια μεγέθη, γιατί ικανόταν είχα να έχει βάλει και διαφορετικά. Μια χαρά ήταν. Οπότε ξεκίνησα. Εντάξει, μετά όταν το πήρα λίγο στην Εθνική, άρχισα να το ανοίγω λίγο και τα λοιπά. Χάρηκα. Γιατί εντάξει, φάνηκε ότι είχε διαφορά στον γκάζι. Μοτερικά δούλευε άψογα. Οπότε δεν είχα τέτοια προβλήματα να πω ότι κάτι ακούγεται, κάτι κάνει το ένα, κάτι κάνει το άλλο κτλ. Οπότε εντάξει, εκεί. Εκεί μου φύγε ένα άγχος, γιατί λέω εντάξει τουλάχιστον από αυτό το θέμα είμαστε ok. Και μέχρι τώρα η ώρα ήταν, τι να ήταν, φύγαμε γύρω στις 5. Κάπου εκεί, δηλαδή μέχρι να γίνουν όλες οι διαδικασίες και αυτά. Εκεί γύρω στις 4-5, κάναμε και στάση σε ένα φίλο μου στο Μισολόγγι. Οπότε φύγαμε πιο αργά και είχαμε φύγει από την προηγούμενη μέρα στις 3 με το αυτοκίνητο. Πολύ παράξενη η εμπειρία, γιατί ήταν αυτό, δηλαδή ότι πας, και γενικά το λέω τώρα αυτό για αυτούς που θέλουν να πάρουν ένα αυτοκίνητο και βρίσκουν αυτοκίνητα που υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες όντως στην επαρχία. Γιατί στην επαρχία συνήθως τα αυτοκίνητα είναι σε καλύτερη κατάσταση, λόγω ότι δεν είναι μες στην πόλη, δεν χτυπιούνται από εδώ και από εκεί, δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Και γενικά δεν τριγυρνάνε πολύ στην πόλη, οπότε έχουν καλύτερα χιλιόμετρα. Τα ίδια χιλιόμετρα δηλαδή, που τα έχει ένα αυτοκίνητο στην επαρχία, επειδή είναι περισσότερο οι δρόμοι μεγάλοι, δεν έχει σταμάτα ξεκίνα και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε βοηθάει και είναι σε καλύτερη κατάσταση τα αυτοκίνητα. Ενώ στην Αθήνα χτύπα από εδώ, χτύπα από εκεί, στενά από εδώ, τα πάντα είναι χάλια. Είναι αυτό δηλαδή, ότι πρέπει να το έχει πάρει απόφαση όντως εκεί που θα πας. Πρέπει ρισκάρεις κιόλας ότι μπορεί να πας και να μην, τελικά να μην είναι καλό αυτοκίνητο που θα πάρεις ή να μην είναι καλό αυτό που θα δεις, οπότε να χρειαστεί να ξαναγυρίσεις πίσω. Και εντάξει, σε περίπτωση που είσαι κάπου κοντά, δηλαδή πίσω ότι είσαι από Αθήνα και πας Πάτρα, τουλάχιστον είναι 2 ώρες, λες, έκανα ένα ταξιδάκι και ξαναγύρισα. Ή Κόρινθο ή κάτι τέτοιο. Τώρα όταν πηγαίνεις διαδρομές, άμα θες να πας Κρήτη π.χ. ή Γιάννενα ή οπουδήποτε, Θεσσαλονίκη, να πας να δεις ένα αυτοκίνητο και δεν σου κάνει, μετά είναι πολύ δύσκολο γιατί έχεις δώσει και πάρα πολλά χρήματα, έχεις χαλάσει και μια ολόκληρη μέρα.
Οπότε είναι λίγο παράξενο να το κάνεις έτσι. Και ρισκάρεις χωρίς λόγο. Γιατί μπορεί όντως να βρεις κάτι αυτοκίνητο, κάποιο αυτοκίνητο να είναι εδώ στην Αθήνα και να είναι και μια χαρά. Οπότε να μην χρειαστεί να κάνεις όλη τη διαδικασία αυτή. Και επίσης άλλο να είσαι στο μέρος σου και να πας να κάνεις όλες τις διαδικασίες με τα χαρτιά, να είσαι με κάποιον δικό σου που να ξέρει ή να είσαι τουλάχιστον στο μέρος σου. Ξέρεις πού να πας, τι να κάνεις, σε περίπτωση που γίνει καμιά βλαγία οτιδήποτε. Θέλει προσοχή. Επίσης καλό είναι, δηλαδή, όπως το πήγα και εγώ το αυτοκίνητο, να το πάτε σε κάποιο συνεργείο. Δηλαδή αν σκέφτεστε να πάτε, να πάρετε κάποιο μεταχειρισμένο, καλό είναι πριν να πάνε το ελέγξεις σε ένα συνεργείο. Υπάρχουν βασικά πράγματα που μπορείς να δεις. Θα τα πούμε και άλλη διαφορά σε ένα άλλο βίντεο, να σας πω λίγο τι μπορείς να προσέξεις για να είσαι πιο σίγουρος. Ανάλογα και το αυτοκίνητο που θα πάρεις βέβαια. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αυτή ήταν η ιστορία για την αγορά του αυτοκινήτου μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν λίγο αγχωτική τότε για μένα σε άλλο σημείο. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσα να σας είχα μαζί. Είχα πάθει σοκ, μιλάμε, όχι αστεία. Αλλά εντάξει, πάλι καλά, όλα καλά. Το αυτοκίνητο είναι μια χαρά. Το έχω τώρα από το 13, έχουμε 20, το έχω 7 χρόνια. Και το σημαντικότερο, τότε που το είχα πάρει είχε 55.000 χιλιόμετρα, αν είναι αληθινά. Οπότε είχε και πολύ καλά χιλιόμετρα. Και τώρα, άμα ήταν τρακαρισμένο κτλ., δεν θα μάθω ποτέ. Τουλάχιστον στα βασικά σημεία φαίνεται ότι δεν είναι χτυπημένο. Οπότε εντάξει, κάτι να γι' αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε για αυτό το βίντεο. Ήταν κάτι διαφορετικό σήμερα. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι των The Upgrades. Γιατί θα υπάρχουν και vlog και story time. Θα έρθει και gaming σε λίγο. Το ετοιμάζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.